κύριοι. Σας καλωσορίζω στην απογευματινή μας συνεδρίαση. Θα μιλήσω για τις νέες τάσεις της Ευρώπης στη διαχείριση των απορριμμάτων. Έχετε ακούσει και το πρωί σημαντικά θέματα. Κάποια θα τα επαναλάβω, αλλά πλέον είναι μονόδρομο για να τα αποτυπώσουμε και να τα συζητήσουμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το θετικό πλαίσιο για το περιβάλλον έχει αναπτυχθεί τα τελευταία 30 χρόνια. Μέσα από τα προγράμματα δράση για το περιβάλλον, τα γνωστά ΕΑΤ, και μέσα από αυτά τα προγράμματα έχουμε το όλο πλαίσιο της διαχείρισης περιβάλλοντος και των αποβλήτων κατ' επέκταση. Βεβαίως, η πολιτική διαχείριση των απορριμμάτων για την περίοδο μέχρι το 2020 εναρμονίζεται με την ευρύτερη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ευρώπη 2020, έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Άρα λοιπόν έχουμε να συνδυάσουμε και την πολιτική αλλά και τα προγράμματα δράσης για το περιβάλλον και πιο συγκεκριμένα για τα απορρίμματα. Βλέπουμε διαχρονικά τα προγράμματα, βρισκόμαστε στο έβδομο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον που έχει το σημαντικό κομμάτι διαχείρισης απορριμμάτων και εμείς μιλάμε ακόμη για τα φύ των απορριμμάτων. Έχουν περάσει 7 προγράμματα από τότε που είμαστε στην Ευρώπη 6 που πέστε και εμείς ακόμη ψαχνόμαστε τι πρέπει να κάνουμε. 40 χρόνια λοιπόν υπάρχουν τα προγράμματα που πρέπει να τα ακολουθήσουμε. Δεν είναι κάτι μαγικό, είναι εκεί γραμμένα. Συγκεκριμένα τώρα τρέχουμε το 7ο πρόγραμμα δράσης που έχει συγκεκριμένα πράγματα για τα απόβλητα. Μείωση της ποσότητας των παραγόμενων αποβλήτων. Προτεραιότητα πρώτη, μεγιστοποίηση της ανακύκλωσης και παραχρησιμοποίηση των αποβλήτων. Περιορισμός της αποτέλεσης των ανακυκλώσιμων υλικών. Σταδιακή κατάρρευση της υγειονομικής ταφής των ανακυκλώσιμων και αξιοποιήσιμων αποβλήτων. Πλήρη υλοποίηση πολιτικής που αφορά στα απόλυτα και όλα τα κράτη, για όλα τα κράτη-μέλη. Και επανεξέταση των στόχων των βασικών οδηγιών για τα απόβλητα με βάση την αποδοτική χρήση των πόρων και την κυκλική οικονομία. Δύο έννοιες που έχουν μπει στη ζωή μας και πρέπει να τις αφομοιώσουμε. Η Ευρώπη δεν οδηγείται πλέον σε βιώσιμη ανάπτυξη, διότι κάνουμε τεράστιες εισαγωγές πρώτων υλών, 1,5 δισεκατομμύριο τόνους το χρόνο και εξάγουμε 500 εκατομμύρια τόνους. Θέλουμε 5 ευρώ, 3 ευρώ για να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες μας. Άρα αυτό το μοντέλο πρέπει να σταματήσει και πρέπει να δούμε μέσα από την αποδοτική χρήση των πόρων τι μπορούμε να κάνουμε σε επίπεδο Ευρώπης και κατ' επέκταση σε επίπεδο χώρας. Κάθε χρόνο καταναλώνουμε περίπου 7,3 δισεκατομμύρια τόνους φυσικούς πόρους, παράγουμε 2,7 δισεκατομμύρια τόνους απόβλητα, επαναχρησιμοποιούμε περίπου το 40% και καταλαβαίνετε ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχιστεί. Αυτό είναι το καινούριο μοντέλο, η κυκλική οικονομία, να έχουμε λιγότερη εξαγωγή πόρων, ελαχιστοποίηση, να κάνουμε κάποιους σχεδιασμούς και εδώ στα πανεπιστήμια πρέπει να αρχίσουμε και εμείς να κινούμε σε αυτή την κατεύθυνση τον οικολογικό σχεδιασμό, ήδη κάνουμε και σημαντική δουλειά, αλλά πρέπει να εντατικοποιηθεί, να κατασκευάζουμε τα προϊόντα τα οποία μετά την κατανάλωση να μην φεύγουν για ταφή, αλλά να κλείνουν τον κύκλο και να πηγαίνουν προς την κυκλική οικονομία. Έτσι λοιπόν θα εξοικονομήσουμε πόρους για να μπορέσουμε να πορευτούμε μέσα σε αυτή την κυκλική οικονομία. Εκτιμάται ότι η βελτιώση στην αποδοτική χρήση των πόρων μπορεί να μειώσει τις ανάγκες ροής υλικών 17-24% μέχρι το 2030, εξοικονομούνται περίπου 630 δισεκατομμύρια το χρόνο για τις βιομηχανίες, ενισχύεται το ΑΕΠ της Ευρώπης 14% και έχουμε μείωση των αερίων της Αμμοκηπίου 2-4%. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο σημαντική είναι η σωστή διαχείριση των απορριμμάτων μέσα από αυτή την κυκλική οικονομία. Στη συνέχεια έχουμε το Ευρωπαϊκό Νομοθετικό Πλαίσιο για τη Διαχείριση των Απορριμμάτων. Όλοι το γνωρίζουμε, αλλά πρέπει να το επαναλαμβάνουμε. Διότι με αυτό το θερμικό πλαίσιο θα πορευτούμε και είναι αυτό το θερμικό πλαίσιο, αυτοί οι νόμοι που σήμερα μας έχουν οδηγήσει στα πρόστιμα και σύρεται η χώρα στα δικαστήρια. Έχουμε όμως την καινούργια οδηγία, την Οδηγία Πλαίσιο για τα Απόβλητα 2008-98, που έγινε νόμος του κράτους το 2012.
αλλά έχουμε και τις παλιές οδηγίες του 99, μιλάμε για οδηγία του 99 που αφορά στη ταφή των απορριμμάτων, έχουμε τις οδηγίες για την καύση των απορριμμάτων και μια σειρά από οδηγίες που δεν θα σταθώ. Θα πάω όμως να τονίσω μερικά πράγματα. Το προείδατε αυτή τη διαφάνεια, την έδειξε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την έχετε δει πολλές φορές. Η πρόληψη είναι το πρώτος μας στόχος, η επαναχρησιμοποίηση, η ανακύκλωση, η ενεργειακή αξιοποίηση και διάθεση. Άρα τι πρέπει να κάνουμε, έχοντας οδηγό αυτή την πυραμίδα, την αντιστραμμένη πυραμίδα, πρέπει να κινηθούμε σε σωστή κατεύθυνση και μπορώ να πω η χώρα μας δεν ξεκίνησε τη διαχείριση των απορριμμάτων, είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Ας δούμε τι έχουμε κάνει στην Ευρώπη για να μπορέσουμε και εμείς να κινηθούμε πολύ πιο γρήγορα με βάση αυτή την κατεύθυνση. Θα σταθώ λιγάκι στη Οδηγία Πλαίσιο 2008-98 που απαιτεί χωριστή συλλογή του χαρτιού, του γυαλιού, του πλαστικού, του μετάλλου, 4 ρεύματα, τουλάχιστον μέχρι το 2015. Το 2015 είναι τώρα. Και αναρωτιόμαι τι έχουμε κάνει ως χώρα, πόσο έχουμε προχωρήσει αυτή τη διαδικασία. Μέχρι το 2020 πρέπει να ανακυκλώσουμε το 50% των στερεών αποβλήτων. Το 2020 είναι πάρα πολύ κοντά. Έχουμε υποχρέωση για σχέδια πρόληψης και επίσης με το δικό μας νόμο του 12, που είναι στην ουσία σωμάτωση οδηγίας, έχουμε χωριστή διαλογή των βιοαποβλήτων που απαιτείται και αυτή για να ικανοποιήσουμε, αν θέλετε, και τον νόμο της οδηγία για την ταφή του 99. Η οδηγία του 99 είναι πάρα πολύ σκληρή οδηγία. Θα αναφερθώ όμως στους στόχους που η χώρα έχει πάρει 4 χρόνια παράταση. Όλες οι χώρες το 2016 πρέπει να φάγουν οργανικά απόβλητα το 35% του ποσού που έχουμε το 95. Και μιλάμε ότι είμαστε ήδη εμείς στο 15, δηλαδή σε ένα χρόνο πρέπει να φάγουμε το 35%. Εμείς πήραμε 4 χρόνια παράταση, άρα το 2020 πρέπει να φάγουμε μόνο το 35% των οργανικών. Σήμερα σχεδόν όλα τα βιοαπόβλητα καταλήγουν στους κοιτάμε. Δεν φτάνει όμως το νομοθετικό πλαίσιο του 20 που ετοίμασε η Ευρώπη, έχει ετοιμάσει και το 25-30 που πρέπει να ξυπνήσουμε. Το 50% του 2020 γίνεται 70% του 2030, δηλαδή έχει βάλει πολύ ψηλούς στόχους για να προχωρήσουμε στην ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση. Το λέω στις δημοτικές αρχές, στους δημοτικούς άρχοντες, στις περιφέρειες, ότι η ανακύκλωση είναι μονόδρομος. Άρα, για να πετύχουμε τους στόχους αυτούς που έχει θέσει η Ευρώπη για το 2030, είναι πολύ σημαντικό να ξεκινήσουμε και να ξεκινήσουμε σωστά τη διαχείριση των απορριμμάτων. Δεν θα αναφερθώ στους στόχους επιμέρους, αλλά ένα νούμερο να κρατάμε. 50% ανακύκλωση μέχρι το 2020 και 70% μέχρι το 2025-30. Άρα πρέπει να κάνουμε κάποια σημαντικά βήματα. Η υγειονομική ταφή μέχρι το 2025 θα ελαχιστοποιηθεί στο 25%. Άρα λοιπόν πρέπει να κλείσουμε τις κομματερές και να σταματήσουμε και την υγειονομική ταφή που σήμερα χρησιμοποιούμε κατά κόρο. Μια εικόνα 1000 λέξεις. Εδώ είναι η εικόνα της Ευρώπης, των 27 χωρών. Το κόκκινο χρώμα βλέπουμε ποιες χώρες έχουν χιτά, ποιες χώρες έχουν ταφή των απορριμμάτων. Η χώρα μας είναι στο κυκλάκι το μπλε, που είναι από τις τελευταίες χώρες, παρόλο που είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πάρα πολλά χρόνια. Εάν κινηθούμε αριστερά μου, βλέπουμε χώρες όπως είναι το Βέλγιο, η Γερμανία, η Ολλανδία, η Σουηδία, οι πλούσιες χώρες, να μην φάγουν απορρίμματα. Γιατί το κάνουν άραγε? Μήπως έχουν αντιληφθεί ότι υπάρχει αξία σε αυτά τα απορρίμματα? Και εμείς πρέπει πια να κινηθούμε σε αυτή την κατεύθυνση, να σταματήσουμε την ταφή των απορριμμάτων. Και θα συμφωνήσω, όχι στα μεγάλα εργοστάσια επεξεργασίας των απορριμμάτων. Τα υλικά βγαίνουν εκεί που παράγονται. Και μόνο έτσι μπορούμε να τα βγάλουμε πίσω στην αγορά. Η Ελλάδα σήμερα μιλάει για 82% χυτά, 15% ανακύκλωση και 2% κομποστοποίηση. Αυτά είναι τα νούμερά μας, πολύ μακριά από τη μέση ευρωπαϊκή κατάσταση. Σε μια τελευταία αξιολόγηση που έγινε
η χώρα μας κατατάχθηκε τελευταία σε όλα τα κριτήρια. Μπροστά μας όλες οι χώρες, είμαστε 27η χώρα στις επιδόσεις των 18 κριτηρίων που έβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυστρία, Ολλανδία, Δανία πρώτες, Ελλάδα τελευταία, Βουλγαρία πρώτα τελευταία. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η εικόνα δεν είναι καλύτερη για τη χώρα μας. Αυτά ήταν τα κριτήρια, τα παρουσίασε ο κύριος Μπουρκές σε ένα συνέδριο που είχα στην Αθήνα πέρσι. Όλοι δεν το πιστεύουμε, αλλά αυτή είναι η εικόνα και συνεχίζει να είναι αυτή η εικόνα της χώρας. Η φιλοσοφία μηδενικά απορρίμματα, Zero Waste, είναι άραγε ουτοπία? Όχι. Είναι ένας στόχος υψηλότατος. Δεν μιλώ να μηδενίσουμε τα απορρίμματα, αλλά μπορούμε να κάνουμε προσπάθειες να μειώσουμε σημαντικά τα υπολείμματα. Και θα σας δώσω μία εφαρμογή ενός τυπικού Δήμου στην Ιταλία. Η Ιταλία δεν έχει πάρα πολύ καλές επιδόσεις, είναι από τις καλύτερες χώρες, είναι και αυτή από τις κακές χώρες. Όμως, μεμονωμένοι Δήμοι έκαναν δράσεις και σας δίνω το Δήμο Καπαρώνη που έχει στο Σκάνι, που έχει ένα πληθυσμό 46.000. Αρκετοί Δήμοι της Ελλάδας είναι σε αυτή και στην Αττική, αρκετούς τέτοιους Δήμους. Το 2004 έβαλε πρόγραμμα ότι δεν θα παράγω απόβλητα και ξεκίνησε ένα πρόγραμμα με διαλογή στην πηγή, πόρτα-πόρτα τα απορρίμματα, με έμφαση στα βιοαπόμενα και στα ανακυκλώσιμα και κατάφερε και με πράσινα σημεία που είναι όλα συμπληρωματικά για τη διαχείριση των απορριμμάτων, εφαρμόζοντας το πρόγραμμά του σταδιακά, πιλωτική εφαρμογή σε 600 κατοίκους, επέκταση σε 10.000 σε 2 χρόνια μέσα και σε 3 χρόνια, άλλα 3 χρόνια σε όλο το Δήμο, κατάφερε επιδόσεις που δεν το πίστευε κανείς, να έχει μία φοβερή πρόληψη από 700 κιλά ανακάτοικο το έτος στα 430 κιλά ανακάτοικο το έτος, να έχει δημιουργήσει τέτοια ανακύκλωση και να έχει φτάσει στο 82% η ανακύκλωση των αποβλήτων. Μείωση και ανακύκλωση. Ταυτόχρονα, έχοντας αυτή την εικόνα, είναι ένας παραδειγματικός Δήμος πώς μέσα σε λίγα χρόνια μπόρεσε να πετύχει αυτούς τους στόχους. Γι' αυτό πιστεύω και οι δικοί μας Δήμοι μπορούν να πετύχουν πράγματα και να εξοικονομήσουν πάρα πολλούς πόρους. Είδαμε το πρωί τη διαφάνεια ότι πάλι από την Ιταλία, όσο προχωράμε στην ανακύκλωση, το κόστος διαχείρισης πέφτει. Γιατί πέφτει η συλλογή, μεταφορά, η επεξεργασία σύνηθων απορριμμάτων. Θα σας πω και σαν Μετσόβιο Πολυτεχνείο, τι κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια μέσα από ευρωπαϊκά προγράμματα για να στηρίξουμε τους Δήμους, ξεκινώντας πάντοτε από πιλωτικές εφαρμογές και με καινοτομίες, έτσι ώστε να φέρουμε κάτι καινούριο, όχι καινούριο με την έννοια του έχουμε βρει κάτι τελείως διαφορετικό, αλλά προσεγγίσεις για να εφαρμοστούν στη χώρα μας. Κάνουμε προγράμματα διαλογής στην πηγή, προγράμματα κομποστοποίησης και θα σας δώσω ένα πολύ πρόσφατο παράδειγμα μέσα από το πρόγραμμα Life, όπου με τον Δήμο Μαρουσίου και Μάνδρας προχωρούμε στην ανακύκλωση στο σπίτι. Σχεδιάσαμε να κυκλωθεί στο Μετσόβιο, να μπαίνει στο σπίτι και να ανακυκλώνονται όλα τα υλικά και να τα παίρνει ο Δήμος μια φορά στους 2 μήνες και να τα διαρρυθμίσει στην αγορά. Διαλογή στην πηγή των οργανικών αποβλήτων. Με την Αθήνα, το Δήμο της Αθήνας, την Κηφισιά και τον Έθνα. Βάλαμε 3.000 νοικοκυριά σε αυτό το πρόγραμμα. Είχαμε μια τεράστια επιτυχία και η κυρία Αρδούρου σας λέει ότι το εργοστάσιο διαχείρισης απορριμμάτων που έχουμε σήμερα είναι ένα σημαντικό εργοστάσιο για να εξυπηρετήσει τα βιοαπόβλητα. Με διαλογή στην πηγή μπορεί αυτό το οργανικό να πάει στα κανάλια που υπάρχουν 48 κανάλια στον Έθνα και να πάρει προδιαλεγμένο υλικό από όλους τους Δήμους της Αττικής. 400 τόνοι το κάθε κανάλι. Και να μην πάρει το σύμμικτο το οποίο ούτως ή άλλως είναι ένα άκουστο υλικό. Συνεργαστήκαμε και είδαμε τα αποτελέσματα του προγράμματος αυτού και θα έλεγα ότι οι Δήμοι της Αττικής θα μπορούσαν να προχωρήσουν γρήγορα σε μια τέτοια εφαρμογή, αφαιρώντας σημαντικό ποσό από τα απορρίμματα, είναι περίπου τα βιοαπόμενα το 40%. Και αφήνει καθαρά τα ανακυκλώσιμα έτσι ώστε να αναχτηθούν. Οικιακή κομποστοποίηση, ό,τι μπορεί να γίνει, να γίνει. Κομποστοποίηση σε μικρές κοινότητες, έχουμε σχέδια. Επάνω ο αριστερός κομποστοποίητης, ένα σχέδιο του Μετσόβιου Πολυτεχνείου, τον οποίο έχουμε βάλει στην Τίνο. Επίσης αριστερά ένα που έχουμε κάνει για το Μαρόκο, μέσα στο πλαίσιο πάντων των ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Οικιακή ξύραση των βιοαποβλήτων.
τα απόβλητα, τα βιοαπόβλητα είναι νερό. 90% είναι νερό, μεταφέρουμε νερό. Στο Μετσόβιο πήραμε και μαζί με τον Δήμο Παπάγου και Ασπροπύλου, κάναμε προγράμματα ξήρασης των αποβλήτων στο σπίτι ή στο Μετσόβιο σε μεγάλους ξηραντήρες και παραγωγή νέων προϊόντων, βιοκαυσή, καινοτομίες οι οποίες είναι μπροστά μας. Η βιομάζα, τα βιοκόμματα είναι τρομακτικό υλικό με φοβερές αξίες. Φτάνει να το βγάλουμε σωστά μέσα από τα απορρίμματά μας. Εδώ σας δίνω ένα ολοκληρωμένο παράδειγμα διαχείρισης των στερεών αποβλήτων σε ένα νησί Σιντίνο, όπου έχουμε και το μεγάλο διεθνές συνέδριο τον Ιούλιο, 2 με 4 Ιουλίου. Εδώ εφαρμόσαμε ένα πλήρες πρόγραμμα διαλογής των ανακυκλωσίμων με ξεχωριστά κλάσματα και τα βιοαπόβλητα. Βλέπετε και τον ποποστοποιητή και τους κάτους. Το πρόγραμμα εφαρμόστηκε στον πύργο με πολύ μεγάλη επιτυχία και πρέπει να εξαρτηθεί σε όλη την Τίνο και πιστεύω όλα τα νησιά πρέπει να προχωρήσουν σε αυτό το κομμάτι που λέγεται διαλογή στην πηγή. Βεβαίως το κόστος μεταφοράς είναι ένα θέμα που μας απασχολεί πάρα πολύ. Αυτά είναι μερικά από τις πρωτοβουλίες που έχουμε πάρει με τους Δήμους, αλλά οι πιλωτικές εφαρμογές τελειώνουν. Πρέπει πια οι Δήμοι να προχωρήσουν σε μεγαλύτερης κλίμακας προγράμματα, έτσι ώστε να αφαιρέσουμε τα απόβλητα, να ανακυκλώσουμε τα απορρίμματά μας. Κλείνοντας, θα ήθελα να δώσω δύο μηνύματα ότι τα στερεά απόβλητα είναι υλικά και πρέπει να αξιοποιηθούν. Αυτή είναι η αποτελεσματικότητα πόρων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτεί ολοκληρωμένη διαχείριση. Υπάρχει ιεράρχηση, την οποία ανέφερα προηγουμένως, και θα σταθώ στο ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Επιβάλλεται να αναπτύξει τα κατάλληλα σχέδια. Υπάρχουν εθνικοί σχεδιασμοί, περιφερειακοί. Πρέπει να επικαιροποιηθούν όπου που πρέπει να επικαιροποιηθούν, αλλά δεν είμαστε στην τελική βάση. Πρέπει να ξεκινήσουμε. Η οδηγία υπάρχει και πρέπει να κάνουμε τις ελάχιστες υποδομές. Δεν χρειάζονται πάρα πολλά λεφτά για να πάρουμε τους κάδους και να αρχίσουμε τη διαλογή στην πηγή και να πάνε στα κδάη να ανακυκλώσουμε υλικά ή οπουδήποτε άλλο. Άρα χρειάζεται βούληση και ενημέρωση. Θα πω ότι στο πλαίσιο αυτό προσπαθούμε με Δήμους να περάσουμε τεχνογνωσία. Ήδη με το Δήμο Διονύσου προχωράμε να βοηθήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση και με πολλούς άλλους Δήμους. Το Μετσόβιο είναι ανοιχτό να προσφέρει τις υπηρεσίες έτσι ώστε να διευκολύνουμε τους Δήμους να προχωρήσουν, γιατί είναι καλύτερο να ανακυκλώνουν 12 εκατομμύρια Έλληνες παρά κάποια εργοστάσια που δεν πρόκειται ποτέ να ανακυκλώσουν και να πάρουμε τους στόχους που τους θέλουμε σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση και να αποφύγουμε και τα μελλοντικά πρόστιμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να αρχίσουμε να βλέπουμε στους Δήμους μικρές κομμοστοποιήσεις.
υλοποιήσεις, μικρά κουβάρια, δεν ξέρω τι άλλο μπορούμε να δούμε. Αλλά μην σβήνουμε τα έργα τα οποία υπάρχουν. Επαναλαμβάνω ότι ο ΕΣΝΑ μπορεί να στηρίξει πολύ καλά τη διαχείριση των απορριμμάτων της Αττικής, με το οργανικό να μπαίνει στο προσκήνιο, για να αποφύγουμε τα πρόστιμα της ταφής του οργανικού. Το 2013 έπρεπε να βγάλουμε το 50% από τους σχοιτά και το 2020 το 65%. Θα πέσει και άλλο πρόστιμο και θα πέσει και στην Αττική αυτό το πρόστιμο. Τι είναι να πούμε. Τι είπατε. Είμαστε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την Αττική. Είμαστε για τους σχοιτά ακόμη. Δεν έχουμε πιάσει τα άλλα. Θα φύγει για τα επόμενα. Ο κύριος Πετρίδης θα έχει πίκδες. Μιλάμε για κεντρική οικονομία, μιλάμε τέτοια πράγματα. Άρα ξεκινήστε κύριοι δήμαρχοι, γιατί δεν θέλετε πολλά λεφτά. Και έφυγε ο κύριος Υπουργός, θα πω κάτι ακόμα. Έβγαλε ένα χρόνο που περάει τα βιοπόμενα 50 εκατομμύρια. Κάναμε μελέτες για τους Δήμους, υποβάλαμε τις προτάσεις και το κλείσε. Ξαφνικά έτσι, γιατί λέει ότι είχε υπερκάλυψη. Αυτά τα λεφτά μπορούσαν να απορροφηθούν χθες, διότι δεν χρειάζεται ούτε μελέτες, ούτε τίποτα. Άρα λοιπόν, αυτό το πρόγραμμα του ΕΠΕΡΑ πρέπει να ενεργοποιηθεί αμέσως, να δώσει λεφτά στην τοπική αυτοδιοίκηση για να μπορέσει να πάρει τις υποδομές, τους κάδους και τους, τα μηχανήματα τα οποία χρειάζεται για τα βιοπόμενα. Τελειώνω, κλείνω το γραφείο, να πω ότι έχουν ξεκινήσει πρωτοβουλίες στους Δήμους, ενισχύσει αυτούς τους Δήμους. Ευχαριστώ πολύ.